Άρα προσπαθώ να σας πω το εξή. Όταν κοιτάζετε τις χώρες, να κοιτάζετε με ποιες συνορεύουν. Οκ. Okay. Θυμάμαι μια φορά, ήμασταν σε μια συνέντευξη και τότε είχε γίνει κάτι υποτίθεται το τρομοκρατικό και είχαν πιάσει κάποιον και σταματήσαμε τη συνέντευξη, έγινε αυτό, όλο αυτό ζωντανά στις ειδήσει στην ΕΡΤ και μου λέει άλλη φορά να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, λέω βεβαίως, και ε, πιάνουν ένα άτομο που σχετίζεται με τον αριθμό 17. Όταν το πιάνουν αυτό το άτομο, ρωτάνε σε ειδικού, ας πούμε, που ξέρουν από τρομοκρατία και ρωτάνε σε έναν ειδικό που είναι ένας ειδικό Άγγλος. Και λέει, εσείς τι πιστεύετε για αυτόν τον αριθμό και λέει ο Άγγλος, κάθε χώρα έχει τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Εκεί πέρα ξαφνικά ο δημοσιογράφος, ο Έλληνας λέει, εντάξει, οκ, okay, αλλάζουμε θέμα, τι να πούμε τώρα. Ε, τι να πει ο τύπος. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι όταν το ρωτάτε σε έναν Άγγλο, που έχει μια μικρή αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι, με τους Ιρλανδούς και ξέρει ακριβώς τι είναι τρομοκρατικό χτύπημα, ε, δεν νομίζω να είναι πλαίσιο σύγκριση. Άρα τι να του πει τώρα. Εντάξει, να μας λυπηθεί. Εντάξει, Πάρε καλά που είχαμε και αυτό για να ασχολούμαστε. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι το σοβαρό, ο πυρήνα αν υπάρχει. Άρα, λέω τώρα, πάρτε μια χώρα, οποιαδήποτε, συχνά δεν σας συμβαίνει αυτό να πείτε «Α, εγώ θα ήθελα να μείνω σε μια χώρα». Οκ. Okay. Εγώ αυτό που κάνω όταν μου το λένε αυτό, λέω «Με ποιες χώρες συνορεύει». «Α, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει». «Εγώ περνάω καλά εκεί πέρα». «Εσύ περνάς καλά εκεί πέρα». Άμα ξαφνικά βρεθεί σε κατεχόμενα γιατί δεν το κατάλαβες, Ε, Κωνσταντίνε, δεν είναι έτσι. Με τη Λένα. Αυτό είναι. Μπορεί να βρεθείς σε κατεχόμενο. Να μην το ξέρεις καν. Ξαφνικά η γειτονική χώρα αποφάσισε ότι εδώ θα είναι δικό σου. Δικό τη, Όχι δικό σου πια. Και λέω, δεν είναι καλό να κοιτά τι γίνεται. Ωραία. Άμα είσαι τώρα σε μια περιοχή που είναι όλη η χάλα γύρω, θες να πας εκεί, να κάνεις τι, να είσαι το θύμα, Ωραία. Ποιο από εσά θα ήθελε τώρα να είναι στο Χονκ Κόνγκ. Να μείνει στο Χονκ Κόνγκ, δηλαδή ψηλά κτίρια, ωραία, πολύ καλή αγορά κτλ. Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα περιθώριο 49 χρόνια κτλ. Το 2049, θα σου πω. Κανένα. Πρέπει να είσαι πολύ του οπορτουνισμού για να ποντάρει εκεί πέρα. Γιατί αυτό είναι προγραμματισμένο, τελειώνει. Άμα το έχετε ξεχάσει, να θυμάστε, Μακάο. Πορτογαλία, Αγγλία. Είναι πράγματα χειροπιαστά, τα ξέρουμε, είναι προγραμματισμένα, 99 χρόνια κτλ. Άρα λέω, εσύ άμα θες να κάνεις μια, πώς να το πω, μια αρπαχτή, είναι μια χαρά. Σας δίνω ένα παράδειγμα, το έζησα σε επίπεδο πολεοδομίας. Ήταν ένα ολόκληρη, ολόκληρη συνοικία να την ξαναφτιάξουν και προγραμμάτιζαν να, να, διαλύσουν τα κτίρια. Το ένα μετά το άλλο, μετά το άλλο. Εντάξει. Και τι βλέπω. Βλέπω ότι εκεί που είναι προγραμματισμένα να διαλύσουν τα κτίρια, έχουν αγοράσει, μάλλον νικιάσει τα κτίρια Τούρκοι. Και ο τι κάνουν, αφού αυτά θα τα διαλύσουν. Είναι, το ένα είναι σε 9 μήνες, το άλλο θα είναι σε 10 μήνες, σε 12 δεν θα μείνει τίποτα. Τι σκέφτηκα. δόνερ και μπαμ. Σου λέει για εννιά μήνες εγώ θα πουλάω. Κανένας δεν είναι στη γειτονιά που κάνει τέτοια πράγματα. Θα πάρω αρπαχτή για εννιά μήνες. Είναι σωστό. Αλλά προσοχή. Στου εννιά μήνες μετά, μην έχει πρόβλημα με το κράτος που σε έδιωξε, αφού σε είχε προγραμματίσει να φύγει. Εσύ τι εκεί πέρα. Άρα, άμα είναι όλα αυτά προγραμματισμένα και εσεί να κάνετε αρπαχτέ, δεν έχω θέμα. Αλλά να είναι αρπαχτέ που μετά δεν διεκδικείτε κάτι. Άρα, άμα θέλετε να μείνετε σε μια χώρα και μόλι έχει ένα πρόβλημα η χώρα φεύγετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μην το που θέλετε. Αλλά μετά μην μου πείτε, έχασα την ιδιοκτησία μου. Έχασα τα κτήματά μου. Δεν έχω πια χωράφια. Δεν έχω πια ιστορία. Γιατί δεν γίνεται τόσο απλά τα πράγματα. Άρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, μπορούμε να πούμε το εξή. Θέλω τώρα να σκεφτείτε ότι είστε η Ουγγαρία. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Τώρα κανονικά μερικοί από εσά, από εσά, προσπαθούν να βρουν ήδη ποιος συνορεύει με ποιον στην Ουγγαρία. Mm -hmm. Που βέβαια δεν θα το καταφέρετε, μην ανησυχείτε αλλά μην προσπαθείτε και πάρα πολύ, αλλιώς πηγαίνετε στο Άγιο Google και βλέπετε. Το θέμα είναι ότι όταν μπείτε στο Άγιο Google τώρα, θα δείτε την Ουγγαρία όπως είναι τώρα. Για την Ουγγαρία ήταν πολύ καλό να είναι δίπλα από την Αυστρία. Mm. Όταν είσαι δίπλα σε έναν πολύ ισχυρό, αυτοί που θα θέλουν να χτυπήσουν τον ισχυρό θα χτυπήσουν πρώτα τον δίπλα και να δουν πώ θα ανταποκρίνεται το ισχυρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσουν πρώτα τον ισχυρό και μετά να δουν τι θα κάνουν με σένα. Θα εξετάσουν λίγο. Η Θράκη έπεσε πριν από την Κωνσταντινούπολη, όχι μετά. Ωραία. Τι προσπαθώ να σας πω. Η Αυστρία, η Αυστροογγαρία τότε, κατάφερε να αμυνθεί δύο φορές με πολιορκία της Βιέννης. Όχι παίξε γέλασε, πολιορκία της Βιέννης παρακαλώ. Και τις δύο φορές νίκησε. Αλλά όχι η Ουγγαρία. Οκ. Okay. Η Ουγγαρία είναι η Κύπρος της Αυστρίας. Άμα πέσει ένα μεγάλο βαρύ πράμα στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι όλοι θα ασχοληθούμε με το τι γίνεται στην Κύπρο, έτσι γίνεται. Δεν νομίζω να το πιστεύετε. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα το, θα το κάνουν και θα βοηθήσουν, αλλά οι περισσότεροι θα πούν, Παι, παιδιά, η οικογένειά μας πρώτα, ε. το χωριό μας πρώτα και μετά βλέπουμε τα άλλα. Άμα προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Ωραία. Τι προσπαθώ να πω με αυτό το παράδειγμα. Η Αυτροουγγαρία ήταν μια συμμαχία, αλλά αυτή η συμμαχία ήταν ασυμμετρική. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα κόλπα, κοιτάξτε με Και θα δείτε λίγο πιο παράξενα πράγματα. Άρα, το ερώτημα είναι το εξή. Δίνω το παράδειγμα με το Βέλγιο. Το Βέλγιο συνορεύει, όπως το ξέρετε, με τη Γαλλία και με τη Γερμανία. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει μια θέση, Άρα παίρνει μια θέση ουδετερότητας. Τι έγινε με τους Ναζί? Τους διέλυσαν. Και τα παιδιά, αφού είμαι ουδέτερος. Α, εντάξει, αφού είσαι ουδέτερος θα περάσουμε πιο γρήγορα, δεν έχει θέμα. Το λέω αυτό σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να το είχε βουλώσει όταν δέχτηκε ένα ουλτιματόμ. Είναι λάθος όταν δέχτηκε, ούτε ή άλλως ήταν για τέλειωμα. Το θέμα είναι με ποια ταχύτητα. Γιατί αυτό που ήθελαν οι Ιταλοί δεν ήταν για την πάρτη τους. Ήταν για να μπορούν να ελέγχουν γρήγορα οι Ναζί την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην πραγματικότητα ο Μουσολίνη χειραγωγήθηκε. Γιατί πολύ απλά δεν είχε το επίπεδο του άλλου. Οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι αυτός πίστευε ότι άξιζε περισσότερο. Γι' αυτό μετά ήρθε ο άλλος με αλεξίπτωτο. Για να διορθώσει την κίνηση. Ήταν λάθος όμως. Έχασε πάρα πολύ χρόνο. Αυτό είναι προς όφελός μας. Εντάξει. Και αυτό είναι επειδή αντισταθήκαμε. Τι προσπαθώ να σας πω. Όταν επιλέγετε την ουδετερότητα, να ξέρετε, πάνω ότι σας βγαίνει στραβό. Όταν επιλέγετε την ισορροπία μεταξύ δύο προβλημάτων, θα δείτε ότι θα έχετε και τα δύο προβλήματα. Το θέμα είναι η αρμονία. Και το παράξενο για την αρμονία είναι ότι όταν έχετε δύο επιλογές, να παίρνετε μόνο μία. Μην προσπαθείτε να κρατήσετε και τις δύο. Η Τουρκία με αυτά που κάνει με το ΝΑΤΟ και με τη Ρωσία δεν θα τη βγει καλό. εμείς δεν θα έχουμε καμία ανάγκη να κάνουμε κάτι. Το κάνει μόνη της. Εντάξει. Άρα, γιατί δεν θέλω να μπερδεύεστε. Η Αλβανία υπέγραψε το δίκαιο της θάλασσας. Η Αλβανία μπήκε στο ΝΑΤΟ. Η Αλβανία σιγά σιγά γίνεται μια χώρα όχι απαραίτητα εσωτερικά, αλλά εξωτερικά, η οποία είναι όλο και πιο ευρωπαϊκή. Με καθυστερήσεις, διαφθορά, τα δέχομαι όλα αυτά. Αλλά πάει προς μια πορεία που έχει νόημα. Okay. Λέω λοιπόν ότι και για αυτό το θέμα, αν θυμάστε καλά, όταν περάσαμε στο Ιόνιο από τα 6 στα 12... Και η Τουρκία περίμενε από την Αλβανία να πει απαράδεκτο. Η Αλβανία τι είπε, έχει το δικαίωμα να το κάνει. <laughs> Τόσο απλά. Και έχει δίκιο κιόλα. Αλλά τι να πει ο άλλο μετά. Και εμεί θεωρούσαμε ότι θα του κάνει ντου, επειδή είπε αυτό. Και τι έκανε, δεν έγινε τίποτα. Και ποιο το είπε, Οράμα. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Δεν μπορεί να πει ότι είναι και ο πιο δημοκράτη από όλου. Να σου λέει, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, τι να παίξουμε. Έχουμε υπογράψει το δίκαιο τη θάλασσα, το εφαρμόζουμε. Πάμε από τα 6 στα 12. Τι να πούμε στην Ελλάδα, ότι δεν έχει δικαίωμα. Και εμεί πώ θα το κάνουμε. Αλλά η Τουρκία ήθελε η Αλβανία να το πει αυτό. Η Αλβανία δεν το είπε. Η Αλβανία ακολούθησε το δίκαιο τη θάλασσα. Και μια χαρά το έκανε. Και θα τη βγήκε σε καλό. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Άρα, ξανά, για το θέμα της πλευράς της ιστορίας, είναι πολλοί που λένε η ιστορία γράφεται από τους πιο δυνατούς. Άμα η ιστορία γραφόταν από τους πιο δυνατούς, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Είναι πάρα πολύ απλό. Πότε η Ελλάδα ήταν πιο ισχυρή από τους της; Αυτό μπορεί ας πούμε η Ιταλία να πει ξεκάθαρα, εγώ σε κάποια φάση όταν είχαμε ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν ξεκάθαρα ότι εμείς ήμασταν πολύ πιο δυνατοί από τους άλλους. Και είναι σωστό. Και όχι μόνο για δύο-τρία χρόνια. Ε? Mare τόσο απλά. Okay. Εμείς είχαμε ποτέ την έννοια του Mare Nostrum. Όχι. Δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Ωραία. Ρωτάω λοιπόν, άμα είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, τότε πώς είμαστε ακόμα εδώ. στρατηγική. Μια μικρή χώρα έχει δικαίωμα να σκέφτεται με υψηλή στρατηγική. Μπορεί να το κάνει. Όχι μόνη τη όμω. Το είναι λάθο. Όχι μόνη τη. Όχι ότι έχει αυτάρκεια και νομίζει τα κάνει όλα. Αλλά μπορεί να το κάνει γιατί. Γιατί έχει ακμές. Έχει σχέσει. Κατά συνέπεια θα λειτουργήσει συμμαχικά. Πρέπει να σκεφτείτε ότι είμαστε σε δύο υπερδομέ. Μία είναι η Νατοϊκή, μία είναι η Ευρωπαϊκή. Άμα ρωτήσετε έναν μέσο Έλληνα και του πείτε εσύ θεωρείς ότι είσαι πιο πολύ Νατοϊκή χώρα ή Ευρωπαϊκή. Να ξέρετε, μπορεί και το 99% να πει Ευρωπαϊκή. Γιατί είναι αστείο. Το ξέρω ευστάθιος. Γιατί μπήκαμε στον ΝΑΤΟ το 52. Ενώ στην Ευρωπαϊκή είναι στο 81. Το ΝΑΤΟ πότε δημιουργήθηκε το 49. Το 49 με το 52 έχετε σκεφτεί ποτέ ότι άμα βγάλετε τα ιδρυτικά μέλη ποιοι μπήκαν αμέσως μέσα. Έχετε κοιτάξει το ΝΑΤΟ πώς μπαίνουμε μέσα. Έχουμε τα ιδρυτικά μέλη, έχουμε μιλήσει και πρόσφατα και για την Ορβηγία, την Ισλανδία κτλ. Εμείς δεν ήμασταν στα ιδρυτικά μέλη. Μπορούσαμε να ήμασταν. Όχι. Ο Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο. Το λέει. Άρα ήμασταν εκτός πλαισίου. Ούτε καν outsider. Εκτός πλαισίου παρακαλώ. Εκτός πλαισίου και μπαίνουμε το 52. Αν Αλλά θα μου πείτε, ναι, αλλά μπαίνουμε όπως μου λέει και ο μαθητής μου στην Αστραλία. Μου λέει, ναι, αλλά ε, παλιά, τώρα το κατάλαβα. Μου λέει, ναι, αλλά μπήκε και η Τουρκία μαζί. Ναι, ε, ναι. Γιατί τότε έπρεπε να μπουν μαζί. Έπρεπε να μπουν μαζί. Είναι αυτό που λέμε μετά στη συνέχεια το, το δόγμα Τρούμαν. Όλο αυτό είναι ένα πακέτο που δεν το έχουμε καταλάβει ακριβώ πώ έχει παιχτεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι με την Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουμε καταλάβει καλύτερα όταν μπήκαμε δέκατη. Ξέρετε γιατί, γιατί κάναμε μια ενταξιακή πορεία κτλ. Σα υπενθυμίζω, μια ενταξιακή πορεία για να μπείτε σε ένα τέτοιο είναι δεκαετία. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Ε, πώ μπήκαμε το 52 για κάτι που άρχισε το 1949. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν μπήκαμε, είναι γιατί μας έβαλαν. Και μετά είναι γιατί δεν βγήκαμε, ενώ λέγαμε ότι θα βγούμε και δεν βγήκαμε τελικά. Ε, γιατί πάλι καταλάβαμε ότι καλύτερα να μην είμαστε μέσα παρά να είμαστε έξω. Αλλά ποτέ δεν έχουμε καταλάβει ότι το να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φυσιολογικό όταν είσαι Ελλάδα. Το να είσαι στο ΝΑΤΟ είναι εξαίρεση. Για να είσαι εξαίρεση πρέπει να είσαι εξαιρετικό σε κάτι. Λέω δεν το δέχονται. Δεν κάνουν καμία εξαίρεση για ένα μπούφο. Οκ. Okay. Θα μου πείτε δηλαδή και η Τουρκία είναι εξαίρεση. Βέβαια. Και η Τουρκία. Πακέτο. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι όταν είμαστε μαζί γύρω από το Αιγαίο, δεν μπορεί να πάρει μόνο το μισό και μετά να θεωρήσει ότι εκεί πέρα μπορεί να έρθει όποιο να είναι. Και άμα δεν το έχετε καταλάβει, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά γίνονται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν κοιτάξετε καλά τη συνθήκη ειρήνη Παρισίων, θα δείτε ότι εμεί ήμασταν από τη σωστή πλευρά. Και αυτοί που δεν ήταν από τη σωστή πλευρά, πλήρωσαν, πλήρωσαν και ξαναπλήρωσαν πολλέ αποζημιώσει. Έχασαν περιοχέ. Ωραία. Λέω λοιπόν, εμείς τώρα είδαμε πρόσφατα τι σημαίνει να βιάζεστε να μπει στο ΝΑΤΟ. Μα εμείς δεν βιαστήκαμε. Αλλά πήγε ο παππούς του Ευστάθιο στην Κορέα. Πήγαμε πιστοποιημένοι. Δεν πήγαμε λέγοντας εμείς είμαστε καλά παιδιά. Πήγαμε αποδεδειγμένα καλά παιδιά με ανδρεία καλά παιδιά. Οκ. Okay. Αυτό κανονικά θα πρέπει να ήταν φόρο τιμή να το έχετε στο μυαλό σα. Ο εφτάθεο τουλάχιστον το όμαθε. Γιατί, γιατί στον άγνωστο στρατιώτη υπάρχει η λέξη Κορέα, Έχει σημασία? Βέβαια έχει σημασία. Διαβατήριο λέγεται. Διαβατήριο. Εισόδου. Άμα δεν το έχεις καταλάβει, αλλά θέλω να καταλάβετε αυτά που λέμε τα μη γραμμικά. Η Ελλάδα μπήκε στο ΝΑΤΟ μέσω από Ανατολής. Ε, αυτό, Νίκο, άμα δεν γίνεται τεμπώνω, δηλαδή εντάξει, δηλαδή είναι μια απόσταση, δεν μπορεί να πει. Θέλω να σκεφτείτε το εξή. Θέλω να σκεφτείτε ότι η Ελλάδα για κάποιον λόγο λέει: Εγώ δεν συμμετέχω στον πόλεμο στην Κορέα. Μια επιλογή, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν είχε δικαίωμα, ρε Νίκο. Θα μπορούσε να το είχε πει. Εγώ δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δεν, δεν είναι μακριά. Ούτω ή όσοι είναι όλοι κίτρινοι, κίτρινοι από εδώ, κίτρινοι από εδώ. Εγώ είμαι λευκή, γαλανόλευκη. Το παιδί. Τι να κάνω. Okay. Δεν πάω. Δεν πα έξω. Χειρότερο. Δεν είναι καν έξω. Δεν προσπαθώ να σας πω το σύνορα. Είναι εκτός κακέρας. Δεν μπορείς καν να παίξει. Το ερώτημα που πρέπει να έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας στην Ελλάδα δεν είναι τι κομμάτι είμαστε, αν είμαστε σπουδαίοι ή δεν είμαστε σπουδαίοι. Είναι ότι είμαστε μέσα στη σκακέρα, ρε. Το έχει μεγάλη σημασία. Είμαι μέσα στη σκακέρα. Και το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι. Είμαι μέσα στη σκακέρα εδώ και αιώνε. <laughs> αυτό δεν είναι απίστευτο. Ξέρετε πόσοι έχουν φύγει από τη σκακέρα που δεν ξέρουν καν τι του γίνεται. Ξέρετε ότι υπάρχουν συνθήκε που έχουν υπογραφεί από κράτη που δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν αυτά τα κράτη. Διαβάζετε τι συνθήκε και βλέπετε αυτό το όνομα και λέτε, αυτό τι είναι. Και πα και το ψάχνει, α, ήταν ένα κράτο τότε συνδίκες που γνωρίζετε, υποτίθεται. Δεν σας κάνει εντύπωση, ας πούμε, η Ελλάδα να έχει υπογράψει συνθήκη και να την έχει συνυπογράψει ένα κράτος που δεν υπάρχει πια. Εμένα μου αρέσει να το έχω αυτό στο μυαλό μου, γιατί κάθε φορά έχουμε ανθρώπους που λένε όταν αλλάζουμε μια γενική συνθήκη, πρέπει να αλλάξουν όλοι, να συμφωνήσουν όλοι αυτοί που έχουν υπογράψει. Και λέω, για αυτούς που δεν υπάρχουν, τι κάνουμε, ξεχνάνε αυτό. Ενώ υπάρχει. Άρα, άμα δείτε μερικέ συνθήκε έτσι όπω έχουν υπογραφεί, αμα θα το κάνουμε και πιο μετά, θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε, α πούμε, γιατί η Ιαπωνία είναι σε μια συνθήκη που εμεί νομίζουμε ότι είναι μονοτοπική. Μήπω επειδή είχε γράψει μια άλλη συνθήκη με την Αγγλία προηγουμένω. Άρα μήπω η Αγγλία την έβαλε μέσα για να είναι και αυτή στην υπογραφή. Μετά γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν αλλάξει καθεστώς και ιδεολογία που δεν είχαν υπογράψει συνθήκες, αλλά εμάς μας λένε να τις στηρίσουμε. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Άρα πρέπει λοιπόν όταν είσαι ακμή να κοιτάς με ποιον παίζεις. Πρέπει επίσης να είσαι ικανός να πεις «Δεν σε παίζω». Ε, ναι. Γιατί δηλαδή όταν παίζεις με όλους, σε κάποια φάση σου έρχεται μια χειρονομία εκεί που δεν το περίμενες. Και λες τώρα τι κάνουμε. Ε, τώρα παλούκι. Άρα μη παίζεις με όποιον να είναι. Παίξε με αυτούς που έχουν ιστορία. Βάθος. Αν έχουμε κοινή ιστορία, ακόμα καλύτερα.